Με τον αγαπημένο μας Γιάννη. Τον φίλο μας, τον Γιάννακη. Ο οποίος. Καλημέρα στο Γιάννακη, στην οικογένεια του να μας βλέπουν τώρα. Καλημέρα, Γιάννακη μας. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη, στα Πάτρια Εδάφη. Γύρισε μετά από ένα μήνα παραμονή στην Αμερική. Νικητής. Πήγε πολύ καλά. Η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Τον είχαμε δει να κάνει και τα πρώτα του βήματα προς το μεγάλο όνειρο που είναι να μπει όρθιο στην Τούμπα, όπως έχει πει και ο ίδιος. Και να ρίξει ένα πέναλτι. Και με τη στήριξη τη ΠΑΕ. Δεν θα γινόταν. Δεν είχε βοηθήσει ο κύριος Σαββίδης και είχε καλύψει εξ ολοκλήρου τα έξοδα. Ακριβώς. Για να πάει στο. Εδώ ήταν, κοιτάξτε. Ένα πράγμα του έλειψε. Να σου πω το κάτι. Του τα λόγια είναι περιτά. Πάμε να δούμε εικόνα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλά. Ο Γιάννης Παπαστεφανάκης με την άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης χάνει τις αγκαλιές των αδελφών, των φίλων και των συγγενών του. Η συγκίνηση όλων είναι μεγάλη. Δεν έχω λόγια, απλά αυτό. Νιώθω πολύ ωραία που το ξαναβλέπω πάλι. Γιατί μου είχε λείψει που ήταν τόσο πολύ καιρό στην Αμερική. Είναι πολύ μεγάλη η συγκίνησή μας. Ξέραμε, είχαμε δίπλα μας πάρα πολύ θετική ενέργεια από όλο τον κόσμο, πολύ αγάπη, πολλές προσευχές. Είχαμε το μεγάλο Ιβάν Σαββίδη δίπλα μας. Ένα μήνα μετά την παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υποβλήθηκε σε εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης της σπαστικότητας των κάτω άκρων, επιστρέφει στην Ελλάδα και τα πρώτα πράγματα που ζητάει είναι ένα πιτόγυρο και να βρεθεί κοντά στην αγαπημένη του ομάδα. Μετά από κάνα δύο ώρες θα πάω Τούμπα. Πώς είσαι τώρα μετά την επέμβαση? Τέλεια, δεν πονάω καθόλου. Ναι. Νιώθω τα πόδια μου τέλεια. Ο αδερφός μου είχε λείψει πάρα πολύ. Το χειρουργείο ήταν 100% επιτυχία. Όλα πήγανε έτσι όπως έπρεπε να πάνε. Τώρα ξεκινάει πολύ σημαντική δουλειά. Στην ουσία θα πρέπει ο Γιάννης να μάθει να περπατάει από την αρχή. Ο μικρός ήρωας μετά το πρώτο στάδιο υποθεραπείας κάνει σταθερά βήματα για να σταθεί στα πόδια του προκειμένου να καταφέρει την πραγμάτωση του ονείρου του. Να βαρέσω το πέναλτι στο γήπεδο του Τούμπα στη θύρα 4. Ο Γιάννης Παπαστεφανάκης στον αγώνα ζωής που δίνει έχει τη μεγάλη στήριξη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.